Ο πατέρας μου βασανίστηκε, ξυλοκοπήθηκε, δολοφονήθηκε στις Βρύσες. 1 Σεπτέμβρη του 2023. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την ημέρα που ο 58χρονος Κώστας Μανιουδάκης έπεσε νεκρός στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου από τα ΤΑΕ στην επαρχιακή οδό Βρυσών Φρέστων από Κόρονα. Η επέτειος του θανάτου του συμπίπτει με τη δικαστική εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης, καθώς σε βάρος των 4 αστυνομικών που συμμετείχαν στο μοιραίο μπλόκο, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό δηλαδή για το οποίο επιχειρηματολογούσε η οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη ένα χρόνο τώρα, ότι δεν ήταν ένας ευνηδιαστικός θάνατος ενός ιδιώτη, αλλά ήταν μια εγκληματική πράξη που τελέστηκε ένα χρόνο πριν σε αυτό εδώ το σημείο, είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται πλέον, γιατί ο κύριος εισαγγελέας έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις. Επαρκείς ενδείξεις προκειμένου να ανοίξει ανάκριση και πραγματικά ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να γίνει δικαστήριο. Τελικά πιστήκανε και οι δικαστές με όλα τα επιχειρήματα, με το πόρισμα του ιατροδικαστή, με τις φωτογραφίες, με τις κάμερες και όλα αυτά, ότι πρόκειται για στιγνή δολοφονία. Βάναυσα χτυπήματα. Τον χτυπήσανε πάρα πολύ. Λίγα μέτρα από το σημείο που έχασε τη ζωή του ο Κώστας Μανιουδάκης, μέλη της οικογένειας, φίλοι και απλοί πολίτες που ζητούν εδώ και ένα χρόνο να λάμψει η αλήθεια, πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση στη μνήμη του 58χρονου. Εκείνη τη μέρα σταμάτησαν τον πατέρα μου, τον βάλανε σε ένα χωράφι ισχυριζόμενοι ότι έχει πετάξει κάποιο μικροποσότητα χασίς, τον ξυλοκοπήσανε μες στο χωράφι. Το σώμα του πατέρα μου φαίνεται κιόλας από το βίντεο ότι είναι σαφώς πιο καταπονημένο από ότι όταν πηγαίνει στο χωράφι και γυρνάει δεμένος πιστάγκωνα και εμφανώς ταλαιπωρημένος, και οι κοιλίδες αίματος και τα σπασμένα γυαλιά δείχνουν αυτό το πράγμα. Δικαιωμένοι από την τροπή της υπόθεσης δήλωσαν σήμερα ο γιος του 58χρονου Αναστάσης Μανιουδάκης και ο αδελφός του Πέτρος. Από την αρχή ήμασταν σίγουροι όλη η οικογένεια ότι πρόκειται για δολοφονία. Σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι. Ευτυχώς που υπάρχουν και καλοί δικαστές. Ήταν ξεκάθαρο, το παλέψαμε, είχαμε πολύ συμπαράσταση από τον κόσμο. Όπως θυμάστε, η αστυνομία στην αρχή είπε ότι έγινε ένας τυχαίος έλεγχος της τροχέας στον ΒΟΑΚ. Καμία σχέση. Βλέπετε, εκείνα είναι ΒΟΑΚ, δεν είναι ΒΟΑΚ, είναι ο επαρχιακός δρόμος Φρεβρισσών, ήταν από τα ΤΑΕ, ήταν από την πρώτη στιγμή στα ψέματα. Ο φάκελος με την δικογραφία της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή και είναι θέμα χρόνου να κληθούν σε απολογία οι 4 κατηγορούμενοι αστυνομικοί. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στις εισαγγελικές και τις δικαστικές αρχές να ολοκληρώσουν αυτό το προδικαστικό κομμάτι και να αποστείλουν, όπως θεωρούμε εμείς, τη συγκεκριμένη υπόθεση στο ακροατήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, κατά συναυτουργία και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως έχει μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι ο επίσημος ισχυρισμός της αστυνομίας, όπως καταγράφηκε σε δελτίο συμβάντων του αστυνομικού τμήματος από Κορώνου, αναφερόταν σε ευνίδιο θάνατο ιδιώτη στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, που αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης έκανε λόγο για καταγραφή πλήθους τραυμάτων, εκδορών και εκχυμώσεων στο κεφάλι του Κώστα Μανιουδάκη.